Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Υπάρχει Θέμα ξεκινά τώρα. Θα είμαστε μαζί για μια ώρα περίπου. Είναι βράδυ Τετάρτης, είναι 27 του μηνός Σεπτεμβρίου. Μας χωρίζουν πολύ λίγες μέρες από την εκλογική αναμέτρηση της 8ης Οκτωβρίου. Καλησπέρα, Ηρώ. Καλησπέρα. Ηρώ, Λέλα, σταθερά στην θέση. Άντε, να γίνουν αυτές οι εκλογές να τελειώνουμε. Ναι. Αλλά πρέπει να πούμε πως αυτή τη στιγμή ο Βόλος περνάει εξαιρετικά δοκιμάζονται δύσκολο. Δοκιμάζονται άνθρωποι εκεί. Δοκιμάζονται. Άνθρωποι σαν και εμάς, άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Είναι χωρίς ρεύμα, είναι χωρίς νερό. Εγώ μίλησα με τη συνάδελφό μας, την Εύη τη Ράπτη, η οποία ζει μόνιμα στο Βόλο. Είναι καλά να πούμε, να μην ανησυχεί η οικογένεια. Αλλά είναι στην ένταση το φαινόμενο του Ντάνιελ, ίσως και παραπάνω. Παραπάνω γράφει το ΑΠΕ. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι και στην είσοδο της πόλης. Και μου είπε η Εύη ότι έχουν πλημμυρίσει και περιοχές που με τον Ντάνιελ δεν είχαν πλημμυρίσει. Ανησυχούν, λέει, ότι γεμίζει ο Σπερχιός και φοβούνται πού θα πάει το πράγμα. Ναι. Ειλικρινά, αυτά τα οποία ζούμε και είναι ακόμα η αρχή του χειμώνα. Έτσι. Δεν έχουμε πει στο χειμώνα και στην ένταση που δίνουν τα φαινόμενα τα προηγούμενα χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Εγώ ξέρω, Ηρώ μου, ότι χρόνια τώρα οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει και για τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Αλλά κάποτε ακούγαμε κλιματική αλλαγή και χαμογελούσαμε. Εκεί, θυμάστε τι μας είχε πει ο κύριος Χρυσόγελος, ότι είχαν κάνει ευαίσθητοι πολίτες μετά την καταστροφή στην Καρδίτσα. Όντως. Τα απαραίτητα, δηλαδή είχαν φωνάξει, γράψει, είχαν μιλήσει, είχαν κινηθεί και η κοινωνία των πολιτών είχε δράσει με λίγα λόγια και ο αγοραστός δεν είχε πάει καν στην εκδήλωση και το ερώτημα είναι, βρε παιδιά, εντάξει, να στηρίζει η κυβέρνηση τους όποιους θέλει να στηρίζει. Πρακτικά όμως, αυτά τα πράγματα εσείς με το περίφημο κράτος, το επιτελικό, έχετε δει αν έχουν γίνει? Σήμερα ανέβασαν φωτογραφίες από την Κρίνη στο Κομπίτσι, συμπολίτες. Και ρωτάνε, πάμε σε εκλογές ρε παιδιά. Ο μπάλος έγινε πριν από 2 χρόνια. Οι άνθρωποι που καταστράφηκαν δεν έχουν αποζημιωθεί. Τα έργα δεν έχουν γίνει, είναι ημιτελή. Τι στο καλό, για να μην πω τι στον δαίμονα, κάνει αυτό το κράτος? Το κράτος. Αφήνω στην άκρη την αυτοδιοίκηση, ξέρεις για ποιο λόγο? Διότι όταν έχει έρθει ένας υπουργός εδώ και έχει πει, έχει προεδρεύσει τις σκέψεις, έχει πει, έχει ακούσει, υποτίθεται ότι αυτόν τον υπουργό δεν τον πληρώνει τσάμπα, καταγράφει αυτά τα οποία άκουσε, Σπύρο, τα πάει στο υπουργείο του, τα δίνει σε διευθυντάδες, παραδιευθυντάδες και το παρακολουθεί το σύστημα, το κράτος. Όταν σε πανελλαδικό επίπεδο, είτε με την περίπτωση των πυρκαγιών, είτε με τον Ντάνιελ και με αυτό το οποίο συνέβησαν σε συγκεκριμένες περιοχές. Ναι. Δεν έχει αλλάξει ακόμα ο τρόπος που η πολιτική προστασία οφείλει να παρεμβαίνει προληπτικά και όχι αφού υπάρξει το πρόβλημα. Ναι. Τι συζητάμε? Τίποτα δεν συζητάμε. Τι συζητάμε? Τίποτα δεν συζητάμε. Μιλάμε για πολιτική προστασία. Αλλά προσπαθώ και εγώ να καταλάβω γιατί. Πώς το λεγόμενο, δηλαδή. Πόσα άτομα έχει η πολιτική προστασία? Αν οδηγούμαστε στο να κοιμόμαστε με ένα περίστροφο στο μαξιλάρι. Πήρω, όσοι ζούμε σε περιοχές που είναι. Δίπλα στο κρεβάτι όσοι μας. Ζούμε σε περιοχές που είναι. Εντάξει, ωραία. Στη λεκάνη, ας πούμε, δηλαδή δεν είναι ψηλά. Πλέον τρέμουμε. Άχου συζήτηση με τον κύριο Αλέκο Αυλονίτη. Το πρώτο περιστατικό της λεπτοσπύρωσης εκδηλώνεται στην Βόρεια Κέρκυρα τον μήνα Μάιο. Ναι. Και από το Μάιο μέχρι σήμερα δεν έχουμε διαβάσει μια ανακοίνωση. Δεν έχει κινηθεί. Καταρχήν, πότε επιστοποιήθηκε? Το Μάιο. Γιατί Το πρώτο περιστατικό. Το πρώτο περιστατικό. Επιβεβαιώθηκε. Αλλά οι αιστείες μόλις παραμένουν. Τι παραμένουν τώρα σε βαρολογίες? Εδώ γίνεται πάρτι με τα ποντίκια σε όλη την Κέρκυρα. Από το βορρά μέχρι τον νότο. Ωραία. Όχι ερώτηση. Μόνο σε ένα δήμο. Πάρτι. Ξοδεύτηκαν χρήματα για τη μειοκτονία? Ξοδεύτηκαν. Ωραία. Ποιος εκτέλεσε τα έργα? Το για ένα να το καταλάβουμε αυτό. Και το δεύτερο είναι. Ποιος τα εκτέλεσε? Ποιος τα πιστοποίησε? Ναι. Διότι μπορεί να πει ο εργολάβος ότι εγώ το έκανα. Αλλά το κράτος λέει ότι όταν κάνεις μια ανάθεση, μια εργολαβία, εσύ την παρακολουθεί κάποιος. Την παρακολουθεί ο επιστημονικός, ο υπεύθυνος. Ναι. Είτε αυτός είναι γεωπόνος, είτε είναι κτηνίατος, είτε είναι οτιδήποτε είναι. Το έγινε, έγινε. Υπογραφές ποιος έβαλε, παιδιά? Και αφού υπάρχει θέμα, να ξαναγίνει. Υπογραφές. Παντού, βοράς, μέση, νότος, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μα ο Μίκη Μάους, μιλάμε για δεκάδες ποντίκια στους κάδους. Είναι αδιανόητες εικόνες. Και δεν κάνω αντιπολίτευση.
Μακριά από μένα. Μα δεν είναι θέμα αντιπολίτευση. Ξέρω εγώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μα μέρες που είναι δεν μπορούμε και να μιλήσουμε. Το ποντίκι τρώει αυτόν που έχει ψηφίσει Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία ή η ΣΥΡΙΖΑ. Πήρω, είδα ένα πλάνο σήμερα το οποίο τρέχει στα social media και τρελάθηκα. Δεν είναι ένα και δύο. Ειλικρινά απογοητεύτηκα και εξοργίστηκα. Και λέω είναι δυνατόν. Και μετά λέμε ότι μετράμε θανάτους από λεπτεσπείρωση. Εντάξει. Και δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Όχι. Είναι παλιό. Εννοείται. Είναι παλιό. Εννοείται. Σήμερα λοιπόν, να σου δώσω έτσι μια είδηση. Ωραία. Για να καταλάβεις αν λειτουργεί το σύστημα ή το κράτος. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα, το απογευματάκι, τα λύματα στην ευθεία πριν το Μορεπό, ερχόμενη από το κανόνι, λίμνη. Βρωμάει το σύμπαν. Κανένα συνεργείο. Πέρασα τρεις φορές σε χρονικό διάστημα μιας ώρας. Αυτό το κράτος ή την δημοτική επιχείρηση την οποία πληρώνουμε δεν θα έπρεπε, που ειδοποιήθηκε, δεν θα έπρεπε να δράσει και να αντιδράσει άμεσα. Εννοείται ότι θα έπρεπε. Δηλαδή περνά τα μηχανάκια και κάνουν μπάνιο στα λίματα. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Τα λίματα αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει. Μπράβο, έτσι, δηλαδή μπράβο, δεν είναι απλό ότι μας ενοχλεί ο σηκώνα. Εγώ δεν λέω γιατί έγινε σημεία. Είναι έτσι, παλιό το δίκτυο και ναι, η αντίδραση. Δηλαδή το μεροκάματο, το μεροκάματό τους, κάποιοι πρέπει να το τιμούνε. Και όταν έχεις και μια διαδημοτική επιχείρηση με δύο γενικούς διευθυντές. Με δύο, όχι έναν. Πόσο προσωπικό έχει τελικά αυτή η διαδημοτική, γιατί διευθυντές έχει. Το θέμα είναι ότι πάντα έχουμε στρατηγούς και δεν έχουμε φαντάρους. Απλά να προσέξουμε τις τυρόπιτες στη διαδηλία. Άλλο παρακάτω. Πάλι καινούργιο τώρα αυτό. Τις τυρόπιτες. Μα όλα τα μαθαίνει. Εννοείται. Μα δεν όλα, κρυπτώνει από τον ήλιο. Δεν ξέρω ότι ξέρει ο Θεός ή ότι ξέρει όντιν ή ο Δίας, αλλά ξέρω κάποια πράγματα, ξέρω για τις τυρόπιτες. Λοιπόν, καλησπέρα στην κυρία Μαρία Δρή. Κυρία Μαρία Δρή, υποψήφια περιφερειάρχης Ιωνιονίσων, φόρεσε και ένα πολύ ωραίο πράσινο σήμερα. Έτσι. Ναι. Καλησπέρα και για να περάσει το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το πάκι είναι αυτό. Είναι σακάκι. Ναι, σακάκι, αλλά. Με το πάκι. Γιατί έχει και όπως καταλαβαίνετε. Στιλιστικές ανησυχίες. Έτσι, ναι, μπράβο. Ναι, πολύ πολύ να πράσινο το βλέπω. Για όλα ο κύριος. Το παλιό πράσινο. Όχι, το ωραίο πράσινο. Έχει εμένα το πράσινο δεν μου αρέσει, αλλά αυτό το πράσινο μου αρέσει. Είναι το ορθόδοξο το πράσινο. Του Πασόκ. Μένουμε Ιόνιο, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πώς πάει η περιπέτεια αυτή? Εγώ νομίζω ότι θα πει περιοδία, εσύ πεις περιπέτεια. Καλά τα λέει ο κύριος Ζηνιάτης, καλά τα λέει. Είναι μια περιπέτεια. Έχω και καιρό να τη δω γι' αυτό. Γιατί είναι μια περιπέτεια όμως ούτως ή άλλως η πρόσβαση και η διασυνδεσιμότητα των νησιών είναι μια περιπέτεια από μόνη της. Άρα ξεκινάει όντως ως περιπέτεια. Να φανταστείτε ότι εμένα την πρώτη μέρα με άφησαν έξω από το αεροπλάνο, γιατί οι εταιρείες έχουν δικαίωμα να πουλάνε παραπάνω εισιτήρια. Οπότε έφτασα εκεί πολύ νωρίτερα και με άφησε stand-by και δεν μπήκα ποτέ στην πτήση. Και την επόμενη μέρα για να φτάσω πρέπει να πάω μέσω Αθηνών. 24 ώρες. Να το ξαναπείτε αυτό. Πολύ ωραία. Ναι. Να το περιγράψετε. Ναι. Για να καταλάβουμε αυτό το ωραίο επιτελικό κράτος. Εδώ στην Κέρκυρα ή άλλο νησί. Εδώ, λέτε εδώ, λοιπόν ότι οι ειδικές εταιρείες. Για πού, για κεφαλαία. Οι εταιρείες αεροπορικές έχουν δικαίωμα να κάνουν overbooking. Πουλάνε παραπάνω εισιτήρια. Ελπίζοντας ότι δεν θα πάει κάποιος. Μπράβο. Κι εγώ ήλπιζα εκεί στο gate ότι δεν θα έρθει κάποιος και θα πάρω τη θέση. Πού πηγαίνατε? Στην Κεφαλονιά. Κεφαλονιά. Γεμάτο το αεροπλάνο για την Κεφαλονιά. Γεμάτο έξω, το αεροπλάνο για την Κεφαλονιά. Κύριε Αδρή. Ναι. Και σας άφησα να παίξω. Άφησα να παίξω, ναι. Με άφησα να παίξω. Οπότε αυτό σημαίνει ότι γύρισα στο σπίτι μου. Σας επέστρεψαν τα χρήματα ή όχι? Α, μου έδωσαν ένα χαρτάκι. Ναι. Που έπρεπε να πάρω εγώ μόνη μου κάποια τηλέφωνα, να στείλω κάποια mail. Δηλαδή όλη η διαδικασία είχε από να κάνει. Από τον πολίτη, όχι από τον από πολίτη. Την ναι, ναι. Εκείνη την ώρα δηλαδή εκεί δεν έγινε τίποτα. Και εννοείται δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν είχατε φορτώσει βαλίτσα? Όχι, δεν την πήρανε. Πήρα αποσκευή. Α, όχι, ψέματα. Την είχαν, ναι, την είχαν πάρει. Α, και... Αλλά τη είχαν βάλει τα μπελάκι stand-by. Α, ήταν και αυτή stand-by. Ναι, ήταν stand-by μαζί με μένα. Και οπότε μετά έπρεπε να περιμένω να πάω να την πάρω και την αποσκευή μου. Ωραία. Και επειδή οι εταιρείες πλέον δεν έχουν προσωπικό εδάφους, παρά μόνο handling, οπότε ναι, το διαχειρίζεται άλλη εταιρεία, άρα δεν μπορείς να μιλήσεις και με κάποιον υπεύθυνο, έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο. Ναι. Ναι. Μου δώσανε ένα φυλάδιο, έπρεπε να στείλω, να πάρω τηλέφωνο, να στείλω mail και ούτω καθεξής. Πολύ ωραία. Και πήγατε μέσω Αθηνών τελικά Κεφαλονιά? Πήγα την επόμενη μέρα μέσω Αθηνών. Άρα πήγατε Κέρκυρα, Αθήνα, Αθήνα, Κεφαλονιά. Ναι. Σαν το Σταυρί. Θυμάσαι στον ασπρόμαυρο ελληνικό διαγερματογράφο. Συγγνώμη να σας πω κάτι βέβαια, θα μπορούσα να πάω και μέσα στο Στοκχόλμη, ας πούμε. Θα ήταν ακόμα καλύτερο. Με τα τσάρτερ και μπορεί να ήταν και πιο οικονομικό. Και αν καθόσασταν και στο Στοκχόλμη, ακόμη καλύτερο. Ακόμα είναι καλύτερα. Και ο κύριος Καλούδης εκεί πέρα. Παρέα τα είχατε. Α, τον είδαμε να βγει. Ναι. Ο Σταυρίδης στον ασπρόμαυρο ελληνικό διαγερματογράφο έλεγε: Έλα Τόκιο, με συγχαίρεις, ναι, παρακαλώ πολύ, με κάτω Παναγιά. Καλά λέει. Έτσι αυτό είναι το 2023. Και μιλάμε για τη διασυνδεσιμότητα και
είτε έτσι, είτε οδικό και διαθαλάσσιο, είναι οδύσσια να πα από την Κέρκυρα στο οποιοδήποτε νησί πλην τη Λευκάδο. Και μετά συζητάμε έτσι για την περιφερειακή ενότητα. Ναι. Θέλω να σα ρωτήσω για συγγνώμη, το πώ αξιολογείτε. Κάτι όμω, αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με τα δικαιώματα που έχουμε δώσει στι αεροπορικέ εταιρείε. Σωστά. Γιατί ναι, αυτή τη στιγμή μπορούν και έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι και ναι, κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Και μα αφήνουν έξω από την πτήση ενώ έχουμε εισιτήριο, έχουμε προγραμματίσει τι υποχρεώσει μα ο καθένα, πάμε για δουλειά ή οτιδήποτε άλλο και έχουν δικαίωμα να μα αφήσουν έξω από την πτήση. Και το καρπούζι είναι εκτό εποχή πια και είναι παραόρουμο και δεν τρώγεται. Είναι. Το χειμωνικό. Λοιπόν, να σα ρωτήσω. Πώς αξιολογείτε το έργο της απερχόμενης περιφερειακής αρχής? Εντάξει, το έργο θα το αξιολογήσουν οι πολίτες σε μια εβδομάδα. Δεν θα το διεκδικείτε. Εμείς όμως, επειδή είδαμε πάρα πολλά κενά και πολλές... Τι εικόνα αποκομίσατε και επομένως ποια είναι η αξιολόγηση που κάνετε? Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό που θέσατε και επειδή ως υποψήφια βουλευτής είχα κάνει μια πολύ... μακροχρόνια προεκλογική εκστρατεία και είχα σημειώσει πάρα πολλά θέματα και ζητήματα. Τα πήρα μαζί μου και στην περιοδία στα υπόλοιπα νησιά. Για να δείτε αν είναι ομοειδή. Για να δω ακριβώς τι συμβαίνει και αν έχουμε τα ίδια προβλήματα. Είχα λοιπόν τις σημειώσεις ανάλογα με το ποιο φορέα επισκεπτόμουν, είχα τις σημειώσεις από την Κέρκυρα και αντίστοιχα έθετα κάποια ερωτήματα και ζητήματα. Όλοι οι φορείς, είτε ήταν το νοσοκομείο, είτε ήταν το ΕΚΑΒ, είτε ήταν τα κέντρα υγείας, ήταν ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Δεν υπήρχε καμία διαφορά. Και δυστυχώς εκεί συνειδητοποιείς πολύ έντονα ότι όλο αυτό έχει να κάνει με το συνολικότερο πλαίσιο που βιώνουμε, με το σχεδιασμό που είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Όταν λοιπόν μιλούσαμε φτιάχνοντας το πρόγραμμα με τους συνυποψηφίους από τη Ζάκυνθο και οι άνθρωποι έλεγαν το νερό, το νερό, το νερό, έλεγαν εντάξει και εμείς έχουμε πρόβλημα με το νερό. Όταν όμως έφτασα στη Ζάκυνθο και πήγα να πλύνω τα δόντια μου, το νερό είναι υφάλμηρο. Υπάρχει τόση υπεράντληση που πλέον η θάλασσα έχει μπει μέσα. Και οι άνθρωποι κάνουν μπάνιο, πλένουν τα ρούχα τους, τα πλυντήριά τους, το θερμοσύφωνα. Αν σε εμάς χαλάει μια φορά, σε αυτούς χαλάει 10. Άρα να λέμε ότι είμαστε καλύτερα εμείς από τη Ζάκυνθο. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι δεν... Και είμαστε στο 2023 και ακόμη συζητάμε για το νερό. Και μιλάμε και για τουριστικές περιοχές πέραν των μονίμων ναι, κατοίκων δηλαδή. Φυσικά. Μιλάμε και για το προϊόν το οποίο εμείς θέλουμε να έχουμε ομολογηθεί. Αλλά να σας πω κάτι, επειδή τώρα ήρθα και από αυτή την ημερίδα που είχε οργανώσει το Σαν Τζάκομο που είχε ακριβώς να κάνει για τη φέρουσα ικανότητα. Πόσα χρόνια τώρα λέμε για τη φέρουσα ικανότητα? Έχουμε, μένουμε μονίμως στις διαπιστώσεις. Mm-hmm. Α, και τώρα πλέον δεν το λέμε υπερτουρισμό. Έχουμε βρει καλύτερο όνομα για τον υπερτουρισμό. Να σας πω, περιμένετε, συγγνώμη. Το σημείωσε. Βέβαια, υψηλές ροές τουρισμού. Για να μην το πούμε υπερτουρισμό και το θεωρήσουμε πρόβλημα. Και ναι, θεωρηθεί ως πρόβλημα. Το λέμε κομψά. Ναι, το λέμε κομψά, γιατί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Άρα, αν δεν αντιμετωπίσουμε στην πραγματικότητα και θέλοντας να λύσουμε τα προβλήματα, δεν κάνουμε κάτι μόνο με κάποιες θεωρίες και κάποιες διαπιστώσεις. Ναι, αλλά τον τουρισμό στα χέρια του τον είχε ο σύντροφός σας, ο κ. Αλεξάκης, στην περιφέρεια Ιωνιώνησου. Τον είχε η Ρόδη μόνη της. Το καταλαβαίνω. Τον είχε ο κ. Αλεξάκης. Και το κόμμα σας ήταν σιωπηλός παρατηρητής στην διαχείριση, στην συνδιαχείριση της περιφέρειας. Το ότι υπήρξαν δηλαδή, κάποιες αστοχίες, υπήρξαν. Αστοχίες. Αλλά εμείς συγγνώμη, αυτή τη στιγμή είναι... κάνουμε όχι, μια όχι, αρχή. Όχι, αστοχίες δεν είναι. Το νέο αρχή δεν είναι αρχή. Εγώ μιλάω για το κόμμα σας. Δεν μιλάω για εσάς προσωπικά. Εσείς κάνετε τη δική σας αρχή. Το καταλαβαίνω. Και τη σέβομαι και την εκτιμώ βαθύτατα. Αλλά λέω ότι το κόμμα σας, διότι αύριο θα είναι στην Κεφαλονιά ο κ. Ανδρουλάκης, να μιλήσει και να πει στηρίξτε την κυρία Μαρία Δρή. Αλλά την ίδια ώρα ο κ. Πανός, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Πανός παραμένει περιφερειακός σύμβουλος με εκτελεστικό ρόλο σε ευθύνη και πληρώνεται κανονικά στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Δηλαδή το κόμμα σας είναι συνδιαχειριστής σε μια περιφερειακή αυτοδιοικητική πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι... Και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει μια βαρύνουσα σημασία και για τη δική σας προσπάθεια και των συναγωνιστών σας στην υπόθεση του να καταστήσετε διαφοροποιητική τη δική σας πρόταση στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Το σέβομαι γιατί το έχω εισπράξει και από τους συμπολίτες μου. Φυσικά, εννοείται. Μα σας το καταλογίζουν και συνυποψηφίες. Εννοείται. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο. Όχι οι συνυποψηφοί, εννοείται οι ενθυμοψηφοί. Οι αντίπαλοι, ναι. Απλά
κάποια πράγματα τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν μπορεί να έχουν γίνει κάποιες αστοχίες. Εμείς τις έχουμε αναγνωρίσει και είναι αντικειμενικό ζήτημα αυτό. Δεν μπορούμε να μην αποδεχτούμε ότι υπήρχαν κάποιες αστοχίες. Θέλουμε όμως να συνεχίσουμε μια πορεία και αυτή τη στιγμή έχουμε μια εντελώς ανεξάρτητη και αυτόνομη κίνηση, στην οποία σε καμία περίπτωση δεν θα αναπαράγουμε κακά του παρελθόντος. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι άλλο. Ωραία. Μιλήσατε για τον τουρισμό. Έχουμε πραγματικά μεγάλες ροές. Η Ρο κάθε βράδυ, όχι στην προεκλογική περίοδο, καιρό τώρα που κάνουμε μαζί την εκπομπή, λέει τι κάνετε και τυρί, αχλάδι και τα λοιπά. Οι διάφοροι παράγοντες και παραγοντές, γιατί άσχετοι. Δηλαδή, το να είναι κάποιος επιχειρηματίας στον τουρισμό, από πού έμαθε τον τουρισμό, πώς τον κατάλαβε τον τουρισμό. Δεν κατάφερε η Κέρκυρα να έχει ένα επιστημονικό όργανο που θα διαχειρίζεται το τουριστικό προϊόν. Και λέει ο άλλος, λέει, εγώ είμαι αντιδήμαρχος τουρισμού. Και επειδή νοικιάζει δωμάτια, εγώ λέει είμαι αντιδήμαρχος πολιτισμού. Και επειδή πας και τραγουδάς στο Παλκοσένικο. Έτσι χτίζεται δηλαδή και ένα προϊόν και μια εικόνα και διαχειρίζεσαι αυτό που λέμε άειλο κεφάλαιο μιας κοινωνίας. Το πολιτικό προσωπικό και ο κάστοτε αντιδήμαρχος και αντιπεριφερειάρχης είναι αιρετός. Έχει εκλεγεί και τον έχει ψηφίσει το εκλογικό σώμα. Βεβαίως, αλλά τον έχει διορίσει ένας περιφερειάρχης και ένας δήμαρχος σε μια θέση. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να υπάρχουν επιστημονικοί συνεργάτες. Εγώ δεν διαφωνώ. Όμως έχουν και τους επιστημονικούς συνεργάτες ο κάθε αντιδήμαρχος συνήθως. Το ξέρετε ότι ο Κουρτ Μαζούρ, αυτός ο μεγάλος μαέστρος, στο μέσο μια συναυλία σταμάτησε και διώξε ένα βιολί. Ο Κουρτ Μαζούρ σε μεγάλη συναυλία του Φεστιβάλ της Βιέννης. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Καταλαβαίνω τι την θέλετε απρεπή να πείτε. Κίνηση την έκανε απέναντι εγώ στο καταλαβαίνω μουσικό. Τι θέλετε να πείτε. Αλλά όταν δεν έχεις παραγόμενο έργο και λες μετά συνέχεια. Διότι αυτό το οποίο είχαμε σήμερα το Σαν Τζιάκομο είναι πολύ ωραίο ενδιαφέρον και πολύ ωραίο. Εμείς το λέμε πολύ καιρό πριν από το Σαν Τζιάκομο. Από όταν το έκαμε ο Δήμος της Βενετίας. Είναι πολλές οι μερίδες που έχουν γίνει για αυτό το θέμα. Είναι γίνεται. Ένα ζήτημα το οποίο το συζητάμε πάρα πολύ. Και ναι, στο συνέδριο που είχε όμως, γίνει εδώ. Τι γίνεται. Συζητάμε. Αν δεν υπάρχει η πολιτική βούληση, κύριε Ζηνιάτη, για να προχωρήσουν κάποια ζητήματα, ναι, δεν πρόκειται ποτέ να ξεκινήσουμε και να ξεκολλήσουμε από εκεί που είμαστε τώρα. Χρειάζεται μια συνεργασία ευρεία. Χρειάζεται ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό της φέρουσας ικανότητας. Εάν εκπονηθεί αυτή η μελέτη και την εφαρμόσουμε, έχει να κάνει με καλύτερη ποιότητα σε αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε. Δηλαδή θα βελτιωθεί το τουριστικό μας προϊόν, δεν θα υποβαθμιστεί. Αλλά το νερό αυτό, όμως, μου λένε από τη Ζάκυνθο, δεν είναι υπόθεση της περιφέρειας, είναι υπόθεση των Δήμων. Ναι, είναι υπόθεση των Δήμων. Δεν διαφωνούμε στους Δήμους. Και εκεί μας βλέπουν. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ. Ναι, εννοείται. Αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η περιφέρεια και ο Δήμος δρούν συνεργατικά. Και καλό θα ήταν να δρούν συνεργατικά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν λειτουργήσαν συνεργατικά. Αυτό όμως χρειάζεται δύο. Δηλαδή, η περιφέρεια έχει πει εκτός το νερό. Όπα, ζητάω συγγνώμη, σας διακόπτω. Συγγνώμη. Μόλις δίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο εκρηκτική κατάσταση στο Βόλο, κάνουν λόγο για καταρακτώδη νύχτα και οδηγίες του Δημάρχου του Βόλου, του κ. Μπέου, να ανεβούν οι κάτοικοι των πολυκατοικιών στους υψηλότερους ορόφους των κτηρίων. Να σας πω κάτι, γιατί τώρα αυτό συνδέεται με κάτι άλλο το οποίο εγώ είδα και συνάντησα στην Κεφαλονιά, στην Αγία Εφημεία. Αυτή τη στιγμή η Αγία Εφημεία, εάν βγάλει δελτίο καιρικών συνθήκων αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει τώρα, οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να φοβούνται να κοιμηθούν σπίτι τους, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Μα αυτή είχε πληγεί. Ναι, αλλά γι' αυτό, επειδή για είχε πληγεί. Από τον Ιαννό. Ναι, και επειδή δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα. Όχι, μετά τον Ιαννό δεν έχουν γίνει για να αναχαιτήσουν. Ούτε τον Ιαννό, ούτε και λόγω μπάλου δεν έχει γίνει όχι, τίποτα. Όχι, δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά βρίσκονται. Έχουν δοθεί κάποιες υποτυπώδεις αποζημιώσεις, πρώτη, δεύτερη δόση και αν την πήραν. Ναι, 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 γιατί ναι, ναι. Κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν να τα βάλουν για να τα πάρουν μετά. Οπότε χάσανε και τα χρήματα, γιατί δυστυχώς λειτουργεί κάπως έτσι. Οπότε αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, εάν βγάλει ένα έντονο καιρικό φαινόμενο, φοβούνται να κοιμηθούν στα σπίτια τους και την επόμενη μέρα μπορεί να μην έχουν σπίτι. Πάντως, δηλαδή για τον δεν είναι ότι συμβαίνει μόνο στο Βόλο, συμβαίνει και σε εμάς. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Λένε για τον κύριο Μπέο, ο οποίος τώρα δίνει οδηγίες και πριν 7-8 ώρες έλεγε ότι όλα είναι καλά και μην βάζετε φωτογραφίες από την προηγούμενη κακοκαιρία. Ότι εδώ και 20 μέρες δεν φρόντισε με τις υπηρεσίες του να ξεμπαζώσει τους δύο ποταμούς που δημιουργούν το πρόβλημα. Και τώρα τους λένε επειδή στις ταράτσες. Τα ποτάμια δεν είναι του Μπέου όμως, είναι του αγοραστού.
Περίμενε. Και αν μιλάμε για ασπερχιό. Όχι, μιλάμε για τον. Περίμενε να σου πω. Τα ποτάμια τον είναι η υπόθεση της περιφέρειας. Ναι. Οι δήμοι έχουν μονάχα τα ρήθρα των δρόμων. Τα ποτάμια, η χύμαρη κτλ. Είναι έργα της περιφέρειας. Επομένως, ο αγοραστός. Και για σκέψου το Μητσοτάκη να ρωτιέται στη συνέντευξη τύπου και να λέει στη Θεσσαλονίκη έγιναν όλα τα έργα. Όπως κρίναμε. Άμα του λέει ο αγοραστός, όχι αγοραστός, ότι εγώ έχω κάνει τα έργα. Όχι μόνο, γιατί όταν παραλαμβάνεται ένα έργο, υπάρχει και η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου και καλής εκτέλεσης και βεβαίωση και όλα είδατε, για να πληρωθούν. Κυρία Αδρία, αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα πότε είδατε την Επιτροπή που παρέλαβε ένα έργο το οποίο ήταν τραγικό ως εκτέλεση να ακολουθεί αυτός που όρισε την Επιτροπή της Νόμιμης Διαδικασίας και να της λέει έλα εδώ, γιατί υπέγραψες. Μου έδειξαν το σπίτι ενός συνταξιούχου πια, μηχανικού που υπηρετούσε στην Πολοδομία. Και έκανα το σταυρό μου, εντυπωσιακό. Μου θύμισε έπαυλη του Χόλιγουτ. Τι θέλω να πω. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Το ζήτημα όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν. Δεν είναι σαν και εσάς. Υπάρχει. Που πάτε κάτω το λιοπίνι να βγάλετε ένα μεροκαματάκι. Υπάρχει όμως η νομοθεσία. Υπάρχει η νομοθεσία, αλλά υπάρχει χέρι-χέρι με τον καρατζαφέρι. Όταν η πολιτική ηγεσία είναι διεφθαρμένη, όταν η δημόσια διοίκηση είναι διεφθαρμένη, τελικά και οι πολίτες είναι πρόβατα και ζώα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο ζούμε και θα ζούμε χρόνια πια. Μα κύριε Ζηνιάτη, εδώ συζητάμε ότι δεν καθαρίζουν τα ρέματα, τα ποτάμια, δεν οριοθετούν. Αγαπητή μου κυρία Αδρή, δεν θέλουν να πάρουν την πολιτική αγαπητή ευθύνη. Αγαπητή μου κυρία Αδρή, επειδή σας θυμάμαι να διαδηλώνετε για την προστασία του ερημίτη. Ωραία, το είπα και χθες το βράδυ. Το ξέρετε ότι ένας ευαίσθητος επιχειρηματίας περιοχής να μην χτιστεί ο ερημίτης, να μην γίνει αυτό εκεί που έβγαινε μαζί με τον κύριο Δήμαρχο και τα λοιπά της Βόρειας Κέρκυρας. Το ξέρετε ότι μια έκταση 140 στρεμμάτων δασική αποχαρακτηρίστηκε του καλού αυτού επιχειρηματία επενδυτή της περιοχής. Με ποιους όρους, με ποιους κανόνες, πού είναι η κοινωνία των πολιτών. Τι θέλω να πω, ότι όλα είναι ένα θεατρικό φαίνεσθε στην κοινωνία μας. Και ο Λασκαράτος που πήγατε στην Κεφαλονιά, το λέω πολύ συχνά τις τελευταίες ημέρες, έγραψε στους ανθρώπους τους χαρακτήρες τον άνθρωπο της στιγμής. Τη μια στιγμή σε σκοτώνει και την άλλη στιγμή κάθεται από πάνω σου και σε κλαίει. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό όμως έχει να κάνει με τη συνέπεια και τη συνέχεια του καθενός. Εννοείται. Δηλαδή, εννοείται. Προσωπικά στοιχήματα. Αν τη μία στιγμή σου λέει ότι είμαι ενάντια ή να μην γίνει ο ερημίτης, αλλά μετά πάει και αγοράζει ένα χτίμα το αποχαρακτηροποιεί. Μόνος του έχει από. Έχει γκρεμίσει την εικόνα του, ας πούμε, και την αξιοπιστία του στην κοινωνία. Αυτός ο άνθρωπος. Ναι, είναι αλλά μέρος και η κοινωνία των πολιτών, λέω δεν εγώ. Μπορούμε, δεν μιλάω όμως για τον επιχειρηματία. Μα δεν φταίει η κοινωνία των πολιτών που αυτός είναι, ο άνθρωπος. Πού είναι, όταν είσαι σιωπηλός παρατηρητής αυτών που λέτε. Ωραία, δηλαδή, είπατε στην Αγία Ευθυμία. Στην Αγία Ευθυμία. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περιοχής έχει βγάλει ανακοινώσεις. Έχει κάνει τη ζωή κόλαση των αυτοδιοικητικών παραγόντων. Όχι. Όχι. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος επιμένω ότι πρέπει να είναι η κοινωνία των πολιτών ενεργή. Ναι, θεωρώ τον εαυτό μου ενεργό πολίτη και γι' αυτό ασχολούμαι και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσω να είμαι ένας ενεργός πολίτης. Και αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγάλα προβλήματα που ζούμε και έχει υποβαθμιστεί ο ρόλος και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και όλα αυτά έχει να κάνει με το ότι οι πολίτες δεν είναι ενεργοί και δεν διεκδικούν. Εκεί είναι η ιστορία. Το ότι συμβαίνουν λοιπόν αυτά τα φαινόμενα και δεν είμαστε δίπλα να τραβάμε πραγματικά το αυτί στον εκάστοτε αιρετό άρχοντα και να ξέρει ότι έχει κάποιον πάνω από το κεφάλι του και τον ελέγχει. Γιατί εμείς είμαστε ο ελεγκτικός μηχανισμός. Εμείς είμαστε αυτοί που απαιτούμε και που έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας. Οι πολίτες εννοώ, έτσι. Για να το καταλαβαίνω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μόνο έτσι θα πετύχουμε και θα είμαστε πιο ουσιαστικοί και θα έχουμε ένα πιο ενεργό ρόλο μέσα στην κοινωνία μας, να είμαστε ουσιαστικοί και να λύνουμε προβλήματα. Γιατί είναι και 27 λεπτά. Να πάμε. Ναι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Συνεχίζεται η συζήτηση και κατά τη διάρκεια του διαλύματος με την κυρία Αδρή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, τελευταία ενότητα της εκπομπής. Η κυρία Μαρία Αδρή είναι απόψε μαζί μας, είναι υποψήφια περιφερειάρχης στα Ιόνια νησιά. Το συνδυασμό τον υποστηρίζει το Πασόκα Κινάλ, γι' αυτό και το Σανέλ απόψε, το βαθύ πράσινο. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Εγώ θα το ξαναπώ, εγώ με το πράσινο δεν έχω θέμα. Ναι. Δεν μου πολύ αρέσει. Αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι και παρισί.
Πολύ ωραίο. Είναι το σωστό αυτό το βαθύ πράσινο. Είναι το σωστό πράσινο, λέει. Το σωστό. Να το πείτε όμως αύριο στον κύριο Ανδρουλάκη που το έχει. Κάτι είδα, ένα παντελόνι άσπρο, ένα πουκάμισο μπορντό. Είδα μια φωτογράφηση. Ήταν ο ίδιο ή ήταν φωτομοντάζ. Φωτομοντάζ. Α, λέω κι εγώ. Άσπρο παντελόνι και ναι, ένα κόκκινο βεραμάν πουκάμισο, αλλά στενό να φαίνονται η γράμμωση των μειών. Ναι. Διότι ο κύριο Κασελάκη έχει δημιουργήσει. Ο κύριο Κασελάκη πήγε σήμερα σε ένα σχολείο για άτομα με αναπηρία και πήγε και έκανε. Κρεμάστηκε τα. Δεν ξέρω. Καινούρια μορφή πολιτική. Πήγε με την κυρία Μιχαηλίδου. Την οποία έκοψε από το βίντεο. Ναι. Ειλικρινά, νέα ηλικία. Λέω, έκανε μονόζυγο, τι έκανε. Κρεμάστηκε και από ένα. Πώς να το πω τώρα, έκανε ναι, λίγο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς το είναι. Είναι γυμνασμένο, είναι fit. Ναι, αλλά εδώ δεν έχει πάει να κάνει παρουσίαση της εικόνας ως. Άμα περπατήσεις στις Κάρτελάκουες το απόγευμα, θα δεις πάρα πολλά παιδιά που είναι. Και με, είναι γυμνασμένα. Ναι, και γερομπαμπαλίδες περιοπής ακόμα θα δεις. Που είναι γυμνασμένοι. Όπου εκεί στα βόλτα από κάτω κάνουν. Άρα μπορούν να γίνουν αρχηγοί κόμματος. Εννοείται. Εντάξει, μην πω άλλα. Και σε 20 μέρες. Και σε 27 μέρες. Το Πασόκ Κινάλ στηρίζει το συνδυασμό σας. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που προέρχονται από το χώρο σας και έχουν πάει σε άλλα ψηφοδέλτια. Το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο. Αυτό είναι, δεν είναι ερώτημα, ήταν διαπίστωση. Το ερώτημα είναι πώς το σχολιάζετε σε αυτό. Και το δεύτερο είναι να μας πείτε την αντίδρασή σας που διαγράψατε ένα στέλεχος της παράταξης, υποψήφιο, γιατί έκανε ένα σχόλιο σεξιστικό. Δηλαδή, εγώ το χάρηκα σαν γυναίκα. Μου άρεσε η αντίδρασή σας. Θα μπορούσα να είναι και πιο ήπια, όμως δεν το διαπραγματευτήκατε. Δύο θέματα, για δώστε μας μια απάντηση και για τα δύο. Καταρχήν, δεν έχω να κάνω κάτι να σχολιάσω για όσους έχουν επιλέξει, γιατί είναι προσωπική επιλογή του καθενός. Και ό,τι του λέει η συνείδησή του, είτε η παραταξιακή, είτε η προσωπική. Νομίζω θα τους κρίνει ξεκάθαρα το εκλογικό σώμα και θα φανεί την Κυριακή 8 Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη διαγραφή ενός υποψηφίου από το ψηφοδέλτιο, είναι ξεκάθαρα κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις αξίες μας. Και τον προσωπικό αυτοσεβασμό μας, δεν μπορούμε να δεχόμαστε σε αυτά ούτε γκρίζες ζώνες, ούτε τίποτα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαρα. Και αν σκεφτόμαστε με διαφορετικό τρόπο, να μην το επιτρέπουμε. Να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους οι οποίοι δεν σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο εμάς. Γιατί είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε μεθαύριο, σίγουρα θα υπήρχε θέμα στην επικοινωνία. Mm-hmm. Άρα ήταν χωρίς δεύτερη σκέψη η απόφασή σας. Ήταν χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά θα πω ότι ήταν και μια συλλογική απόφαση, γιατί το έθεσα σε όλο το ψηφοδέλτιο σαν ζήτημα, το συζητήσαμε και ήταν μια συλλογική και ομόφωνη απόφαση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα. Ο καθένας τον αδρισμό του ή την υπόστασή του ως φίλο πρέπει να την προβάλλει με τρόπο επιθετικό και αισχρό απέναντι στην προσωπικότητα οποιοδήποτε. Κύριε Ζηνιάτη, αυτό δεν θα πω εγώ αν πρέπει ή δεν πρέπει να το κάνει. Αλλά σίγουρα αν το κάνει δεν ταιριάζει στο δικό μας συνδυασμό. Αυτό μπορούμε να το αποφασίσουμε. Τώρα, αν κάποιοι άνθρωποι. Εγώ έχω ακούσει από άμβονος ιεράρχη να στιγματίζει και να καταγγέλει την ομοφιλοφιλία. Και ήταν ο ίδιος ιεράρχης ο οποίος περιέγραφε τα ένδοξα κλαίη των παλαιών μας προγόνων. Δηλαδή. Ο Μέγα Αλέξανδρος που κοιμόταν με τον Ιφωστείωνα, πώς τον ανέφερε και την ίδια ώρα φόρησε την ομοφιλοφιλία. Θέλω να πω ότι όλες αυτές οι αντιφάσεις μιας κοινωνίας η οποία προσπαθεί να γίνει κοινωνία αξιοπρέπειας, δεν μπορούν να καθορίζουν και το μέλλον στην αυγή του 21ου αιώνα. Πείτε μου, με ποιες προτάσεις κατεβαίνετε στην κοινωνία. Δηλαδή, φτιάξατε ένα συνδυασμό, έχετε μια πρόταση διαχείρισης των υποθέσεων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Σε ποιες αρχές στηρίζεται αυτή η προσπάθειά σας? Σίγουρα στηρίζεται στην διαφάνεια, στην επικοινωνία και στο συλλογικό διάλογο με τους συμπολίτες μας. Αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν χρόνια προβλήματα, τα οποία τα συζητάμε και ποτέ δεν δίνουμε λύσεις. Απλά είτε τα ξεσκονίζουμε λίγο, είτε δίνουμε παροδικές λύσεις στο πρόβλημα. Αλλά όχι πραγματικά θέτοντας το μαχαίρι στο κόκαλο και παίρνοντας δραστικές λύσεις, αλλά ουσιαστικές που θα δώσουν μια συλλογική επίλυση των ζητημάτων.
Γι' αυτό το λόγο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός στα μεγαλύτερα ζητήματα αυτού του τόπου, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, όπως είναι η πολεοδομία, ζητήματα τέτοια, όπως είναι η οικονομία, στα οποία θα φαίνεται αυτή τη στιγμή όλες οι παθογένειες που έχουμε. Καταρχήν αρχικά τι δυνατότητες έχουμε, τις παθογένειες, τι λύσεις μπορούν να βρεθούν και πώς θα προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να θέσουμε μία κατηγοριοποίηση και προτεραιότητες ώστε να δρομολογηθούν οι λύσεις αντίστοιχα στο κάθε μέρος. Γιατί και τα μέρη είναι τελείως ξεχωριστά μεταξύ τους. Άλλα προβλήματα έχουν τα μικρά νησιά των Επτανήσεων, τα οποία είναι και νομίζω πραγματικά κοσμήματα. Επισκεφθήκαμε σχεδόν όλα τα νησιά. Γύρω από τη Λευκάδα, φαντάζομαι. Ναι, γύρω από τη Λευκάδα. Μην μου πείτε ότι πήγατε και μέχρι τα Στροφάδια. Δεν καταφέραμε να πάμε στα Στροφάδια, γιατί η επικοινωνία. Να πάτε. Βέβαια. Έχουμε έτσι πολύ μεγάλη διάθεση να πάμε στα Στροφάδια, αλλά δεν καταφέραμε αυτή τη φορά. Καλά, είναι και η σύνδεση πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά πήγαμε και στον Κάλαμο, πήγαμε στο Μεγανήσι, πήγαμε στην Ιθάκη. Δεν καταφέραμε να πάμε στον Καστό, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καλές και θα μπορούσαμε να έχουμε ζήτημα μετά με την επιστροφή. Οπότε αυτά πραγματικά είναι τα διαμάντα που πρέπει να τα διαφυλάξουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εκεί οι κάτοικοι που μένουν, όπως είναι και τα διαπόντια. Γιατί και τα διαπόντια αυτή τη στιγμή είναι αντίστοιχα η ύπαξη-αντίπαξη. Αυτοί οι άνθρωποι που μένουν εκεί είναι στήριγμα για τον τόπο. Πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα να συνεχίσουν να μένουν. Τι θα κάνατε, αν αύριο η κάλπη βγάλει Μαρία Δρή και είσαστε περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσου, τι θα κάνατε για να μείνουν οι άνθρωποι στη γη τους, σε αυτά τα μικρά νησιά, αλλά να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής, ώστε και οι νεότερες γενιές να λένε αξίζει τον κόπο να μείνω εδώ. Και να μην πάω, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, να μην πάω στη Θεσσαλονίκη, να μην πάω σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, να μην φύγω από την ιδιαίτερη πατρίδα. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά τα κίνητρα. Και ειδικά σε αυτά τα μέρη, παλιά υπήρχε και ο πρωτογενής τομέας. Αυτή τη στιγμή έχει εγκαταλειφθεί τελείως. Είναι ο τουρισμός που δίνει μεροκάματο. Είναι ο τουρισμός που δίνει μεροκάματο. Θα μπορούσαν ακόμη και να συνδυαστούν αυτά τα δύο, γιατί αυτά τα νησιά θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν έναν αγροτουρισμό. Να συνδυαστούν σαν. Εννοείται να αναπτύξει η πολιτεία προγράμματα ικανά να δώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους την ικανότητα ό,τι σκέφτονται να το κάνουν, αλλά ποιοτικά, ώστε η αειφορία να δώσει να είναι μαζί με την χρηματική τους υπόσταση. Ναι. Και αυτό, αλλά και βασικά και κάποιο, φυσικά και κάποιο έργα όπως είναι τα οδικά δίκτυα. Γιατί τα περισσότερα από αυτά τα νησιά πάσχουν πραγματικά. Δηλαδή στο Μεγανής το οδικό δίκτυο είναι απαρχαιωμένο. Εκεί δεν έγιναν έργα. Όχι, δεν έχει γίνει έργα. Στο Κάλαμο είναι υποτυπώδες. Στην Ιθάκη αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα. Στην Ιθάκη γίνανε έργα όμως. Στην Ιθάκη, περιμένετε. Εκεί... Ο Δήμαρχος. Ο Δήμος, ο κύριος Στανίτσας, ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος είναι αρκετά έτσι δραστήριος, έχει κάνει αρκετά πράγματα. Όμως το οδικό δίκτυο που είναι στην περιφέρεια και έχει προβλήματα από τον Μπάλο, δεν έχει γίνει τίποτα. Κινδυνεύουν κάθε μέρα τα παιδιά που περνάνε και πάνε σχολείο, γιατί έχει κουφώσει από κάτω και πάλι με ένα όχι αντίστοιχο καιρικό φαινόμενο, ακόμη και μικρότερης έντασης, να έχει θέματα και να υποχωρήσει το οδόστρωμα και να αποκοπεί τελείως το κιόνι. Να αποκοπεί. Άρα μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι, λες και έχουμε πάει 30 χρόνια πίσω. Είναι σαν να μην έχουν οδικό δίκτυο, αφού το έχουν και είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι. Είναι επομένως, πάρα πολλά. Η πρότασή σας για τα Ιόνια νησιά. Για μας η πρότασή μας είναι... και επιστρέφω, διότι ο χρόνος είναι αντίμαχος. Ωραία. Και να καταλάβει ο κόσμος τι εκπροσωπείτε σε επίπεδο προτάσεων, όχι σε επίπεδο για προσώπων. Για μας, σας το είπα από την αρχή, για μας θέλουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, οδικό δίκτυο, αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ναι. Και να τις δρομολογήσουμε. Εάν κάνουμε σχολεία. Ένα λεπτάκι. Εάν κάνουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιφέρειά μας, θα μπορέσουμε καταρχήν και να κάνουμε και μία. Την αποδοτικότητα. Θα φαίνεται άμεσα η αποδοτικότητα, εάν είμαστε αποδοτικοί ή όχι, και τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Γιατί ουσιαστικά θα είναι όλα καταγεγραμμένα και θα είναι και οι λύσεις καταγεγραμμένες για να τις δρομολογήσουμε και για να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες. Γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτά που λέμε να γίνονται πραγματικότητα.
να ξεκινήσουμε να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο μας και που διώχνουν τους πολίτες μας. Γιατί εμείς θέλουμε να μείνουμε στο Ιόνιο. Θέλουμε τον νέο κόσμο να μένει εδώ, όχι να το εγκαταλείπει. Είναι εφικτή στόχη, είναι ρεαλιστική, δηλαδή μπορεί η περιφέρεια να κάνει πράγματα. Κοιτάξτε, Άντρια, οι πόροι σίγουρα είναι πεπερασμένοι. Μπορεί και είμαι σίγουρη ότι δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Αλλά το θέμα είναι να ξεκινήσει να κάνει. Να ιεραρχήσει, λέτε, να βάλει συγκεκριμένο στόχο. Ναι, και να ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα πλάνο 20 ετίας και περισσότερο για να ανασάνει ο κόσμος. Για να ξέρουμε ότι και ο επόμενος που θα αναλάβει μπορεί να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης ή μπορεί να επιλέξει να κάνει περισσότερες απευθείας αναθέσεις ή να δώσει κάτι άλλο σε έναν ιδιώτη, μια μελέτη, οτιδήποτε. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Τα προβλήματα θα λυθούν. Εννοείται ότι δεν έχουμε στρατηγικό σχέδιο για κάθε νησί. Δεν και έχουμε. Ένα master plan για την ίδια την περιφέρεια. Ναι, ακριβώς. Δεν έχουμε. Και ξέρετε κάτι, ακόμη και αυτά που έχουμε ήδη, υπάρχει το ΣΒΑΚ ή μπορεί να υπάρχει μια μελέτη για την τουριστική προβολή. Όλα αυτά είναι αντιγραφή επικόλυση. Υπάρχει το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Είναι όλα αντιγραφή επικόλυση. Αλλάζουν το όνομα της, είτε της περιφέρειας, είτε του Δήμου, είτε οτιδήποτε. Στην πραγματικότητα όμως δεν γίνεται πραγματική αποτύπωση και έρευνα για να μπορέσει να έχει εξατομικευμένη, δηλαδή για κάθε νησί, κάθε ξεχωριστό. Άκυροι διαγωνισμοί, γι' αυτό δεν προχωράνε. Όχι, γι' αυτό δεν προχωράνε. Γιατί στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι μια θεωρία. Δεν είναι στην ουσία. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Δηλαδή δεν κάνουμε καταγραφή των προβλημάτων εδώ. Είναι ένα θεωρητικό κείμενο που θα προσεγγίσουμε το πρόβλημα. Επίσης, είσαστε πολύ ευαίσθητοι στο κεφάλαιο των απορριμμάτων. Τι εικόνα αποκομίσατε από τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά για να έρθουμε και στην Κέρκυρα στην υπόθεση που λέγεται εργοστάσιο απορριμμάτων? Για ακόμη μία φορά είναι ακριβώς η ίδια εικόνα, δηλαδή, που βλέπουμε και εδώ. Τι είδατε στη Ζάκυνθο, τι είδατε στην Δεν γίνεται ανακύκλωση. Τι είδατε στην Κεφαλονιά? Δεν γίνεται ανακύκλωση. Αυτή τη στιγμή στην Ζάκυνθο που επισκεφθήκαμε και το χώρο. Πήγαμε στο Λίβα. Τα απορρίμματα δεματοποιούνται όπως και στην Κέρκυρα. Μαζεύουν, τη λιγκάνουν και εκεί Λέγκολαντ και αρχίζει και γεμίζει, στη βάζονται. Σαν Μυκηναϊκό τείχος είναι. Ναι, έχουν ήδη φτιάξει ένα κύτταρο το οποίο θα μεταφέρουν εκεί μέσα τα δεμάτια. Και θέλουν να φτιάξουν και δεύτερο κύτταρο για να το γεμίσουν και αυτό και μετά να τα ενώσουν. Γιατί είναι το καινούριο τέτοιο τώρα. Στην ένωση των δύο ρίχνουν κι άλλα για να μεγαλώσει το βουνό. Ναι. Δηλαδή δεν κάνουμε διαχείριση. Απλά τα θάβουμε κάτω από το χαλάκι και φτιάχνουμε βουνό σκουπιδιών. Το εργοστάσιο, προχωράει η ιστορία του εργοστάσιου. Το εργοστάσιο στη Ζάκυνθο, από ό,τι διαπιστώσαμε εκεί, είναι σε μια. Δεν είναι, εννοείται δεν είναι ότι έχουν μπει θεμέλια, δεν είναι ότι έχει ξεκινήσει κάτι. Α. Ναι. Αλλά είναι σε καλύτερο χώρο, γιατί ο Λίβας άνοιξε πρόσφατα. Ναι. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, το 18. Εννοείται ότι είναι καθαρό το πεδίο για να γίνει το εργοστάσιο. Ναι. Ενώ εδώ πέρα είμαστε. Ναι, αλλά εδώ είναι. Τώρα η κατάσταση είναι. Έχει ξεφύγει τελείως. Κεφαλονιά. Κεφαλονιά. Πήγατε. Αν πήγαμε στο χώρο διαχείρισης. Ναι, ναι. Όχι, δεν πήγαμε στο χώρο διαχείρισης. Ενημερωθήκαμε όμως για τα απορρίμματα. Έχουν ένα καλύτερο τρόπο, γιατί αυτοί είχαν μια προετοιμασία. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ότι κάνουν ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα και η Κεφαλονιά τα ίδια προβλήματα θα έχει. Γιατί ο όγκος των απορριμμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Όλα μαζί. Θα πρέπει και αυτοί να τα μεταφέρουν κατά την εικόνα που σχηματίστηκε. Η Λευκάδα τα μεταφέρει. Η Λευκάδα τα μεταφέρει. Αλλά η Λευκάδα στην πραγματικότητα είναι νησί που δεν είναι νησί. Ναι, γιατί εντάξει, είναι μια ανάσα. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία. Θα μπορούσα να κολυμπήσω και σε κολυμπητικό μαραθώνιο. Να σας πω κάτι. Αυτό δεν είναι δικαιολογία όμως. Το ότι δεν είναι νησί. Γιατί ο καθένας πρέπει να διαχειρίζεται τα απορρίμματα που παράγει. Άρα, γιατί κανένας δεν έχει επιλέξει. Εμείς το προτείναμε και στον κύριο Στανίτσα που είναι δήμαρχος στην Ιθάκη. Και του είπαμε, γιατί δεν κάνει την Ιθάκη ένα πρότυπο νησί διαχείρισης απορριμμάτων όπως είναι η Τήλος. Η Τήλος, η δήμαρχος, πήρε την πρωτοβουλία και είπε θα το κάνει μηδενικό να αποβλήτω. Αλλά είναι μια συνεχής πρωτοπορία η Τήλος. Είναι ένα μικρό μέρος. Δεν είναι μεγάλο. Δηλαδή, αυτά τα μικρά νησιά θα μπορούσαν να πάρουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Για να κάνουν πρότυπο ή να κάνουν ένα πιλωτικό σύστημα. Με την κομποστοποίηση. Εάν αφαιρέσεις τα μισά απορρίμματα που είναι κομποστοποίηση και κάνεις πραγματική κομποστοποίηση, γιατί εμείς στη Ζάκυνθο μας είπαν ότι είναι κομποστοποίηση, εντάξει, αυτό δεν το λες κομποστοποίηση. Είναι γεμάτο πλαστικά, μικρό απορρίμματα, δεν είναι χώμα. Υποβαθμίζουμε από μόνοι μας. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κομπόστα, δηλαδή, ως χώμα. Να πούμε βέβαια ότι στη Ζάκυνθο είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Βέβαια τα στραγγίδια υπάρχει ένα θέμα, γιατί δεν είναι. Φεύγουν.
μονωμένο, προς το παρόν. Τώρα, τώρα φτιάχνουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι. Ναι. Και όχι, ξέρουμε πολύ καλά με τη δαιματοποίηση. Το έχουμε δει και εδώ πώς φεύγουν τα στραγγίδια από τη δαιματοποίηση. Τι να λέμε τώρα, ούτε από κάτω καλά, έχουν μεμβράνες, ούτε τίποτα. Προς αποφυγή. Και, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Στη Λευκάδα. Ναι, όχι, όχι. Στη Λευκάδα είναι σε αδίέξοδο εκεί. Ότι αυτό έχουν... είναι όμως μέσα σε ένα δάσος, πευκοδάσος, πανέμορφη περιοχή. Στην Κεφαλονιά, λέτε. Στη Ζάκυνθο, Ολίβας. Είναι μια πανέμορφη περιοχή. Ένα παρθένο δάσος από πεύκα, το οποίο πήγαμε εκεί και εγκαταστήσαμε αυτή τη μονάδα και υποβαθμίζουμε το περιβάλλον. Ναι. Όλο αυτό είναι ένα ζήτημα, δεν είναι. Δηλαδή, όλα είναι ζήτημα. Με βάση ποια κριτήρια θεωρείτε εσείς ότι θα ψηφίσουν τελικά οι πολίτες των Ιωνίων, με τα κριτήρια των προβλημάτων που συζητάμε, που είναι και κοινά στα νησιά, με βάση το πρόσωπο, με βάση την κομματική ταυτότητα, με βάση την ακομάτιστη ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση, δηλαδή τι είναι αυτό που έχετε εισπράξει ως συμπέρασμα? Ο καθένας νομίζω ότι έχει το δικό του κριτήριο. Mm-hmm. Αν κρίμα από τις εθνικές εκλογές μας προβληματίζει λίγο, αλλά ελπίζουμε ότι στις αυτοδιοικητικές, επειδή έχει να κάνει με τη διαχείριση της καθημερινότητάς του, θα είναι λίγο πιο... θα το δει πιο σφαιρικά το ζήτημα. Και όχι με μικροπολιτικά κριτήρια. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Σε αυτή την εκλογική μάχη, με τι στόχους κατεβαίνετε προσωπικούς? Βασικά, καλή η ερώτησή σας. Εννοώ και ως παράταξη τελικά, αλλά έχετε και ένα προσωπικό στόχο. Τι να κάνουμε. Και ο για μας ο στόχος μας πραγματικά είναι να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες, να είναι ενεργοί και μαζί να συνεργαζόμαστε για να λύσουμε τα προβλήματα του τόπου μας. Είμαστε δίπλα τους για να τους υποστηρίξουμε. Να είναι αυτοί μπροστά και εσείς δίπλα, λέτε. Εννοείται. Εννοείται. Εμείς... Όχι εσείς μπροστά και από πίσω οι άλλοι. Όχι, εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί, μαζί. Θέλουμε να λύνουμε τα προβλήματα και να είμαστε μια ομάδα, οι συλλογικότητες, οι φορείς, όλοι αυτοί πρέπει να δράσουμε μαζί. Ωραία, ακόμη και στρατηγικός σχεδιασμός. Η παράταξή σας θα είναι ζωντανή, ενεργή? Θα είναι μια παράταξη, με λίγα λόγια, η οποία θα σηματοδοτεί και έναν πολιτικό χώρο ο οποίος την στήριξε, αλλά ταυτόχρονα και ένα πρόβλασμα μιας αυτοδιοικητικής κίνησης, η οποία δεν υπάρχει στην προεκλογική περίοδο, αλλά συνεχίζει και υπάρχει σε επίπεδο ως συλλογικότητα στη διάρκεια μιας θητείας. Μα πάρα πολλοί και που είναι μέσα στο ψηφοδελτίο είναι ενεργοί πολίτες. Μάλιστα. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ενεργοί και δρούν, είναι μέσα στα κοινά και έχουν δράσεις. Βέβαια. Οπότε σε κάθε περίπτωση... Λέτε. Ναι, φυσικά. Και έγινε όλο αυτό ακριβώς για να υπάρχει αυτή η πορεία και αυτή η δράση μέσα αυτά τα 5 χρόνια. Μάλιστα. Και η φωνή. Για να μπορούμε και να είμαστε που σας εκεί. Εμπιστεύτηκαν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πίσω τους μια πολιτική παράδοση και μια κοινωνική παρουσία. Ο κύριος Καλικιάς δεν είναι ατυχίο πρόσωπο, έτσι? Όχι, καθόλου. Ναι. Και τον εκτιμούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Καλή επιτυχία, κύριε. Καλή... Θα κάνετε κεντρική ομιλία? Ναι. Την Παρασκευή 16. Συγγνώμη, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου. Α. 6. Έχει οριστεί 6. Το σημείο για να το πούμε και στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Την πλακάδα τα γιου. Μάλιστα. Α. Ναι. Ωραία. Ναι. Τι ώρα? 8. Βίβλα Ρεβουλισιό Μοντιάλε. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Από μένα και την Ηρώ, πολλές ευχές για να ευχάριστο το βράδυ. Ούτε εχθές δεν έβρεξε. Σε ρώτησα. Πάλι τα ίδια. Σήμερα θα βρέξει? Τώρα να σου πω άλλο μικρολόγο. Να σου πω το κύριο Μαρουσάκη. Κοίταξε, να ξέρω αν θα βρισκόσω τη βάρκα ή αν θα έχω το κανό κοντά μου. Ο Αντώνης ο Φερεντίνος που παρακολουθεί τον καιρό. Ή πάνω-πάνω στα ψηλά. Μην πάτε έτσι. Να κοιμηθώ στα ψηλά. Γιατί του αρέσει και ασχολείται και έχει έτσι. Ναι. Λοιπόν, είπα από την αρχή ότι δεν θα βρέξει την Κέρκυρα. Ναι, το είχε πει ο Γαϊμένος. Και δεν είναι επαγγελματίας μετεωρολόγος. Όχι. Έτσι. Όχι. Το γράψαμε, το είπαμε να μας παρακολουθείτε. Θα έχει πολιτικό μέλλον. Ο Αντώνης. Επειδή δεν είναι επαγγελματίας μετεωρολόγος. Μην ακούτε τώρα αυτά που λέει ο Σπύρος, σας παρακαλώ. Είναι εύκολος ο συνερμός. Ναι, εγώ το κατάλαβα. Γεια σας. Καλό βράδυ, γεια σας.